Δεν υπάρχει άλλο μέρος, κυρίες και κύριοι, στη χώρα που να έχει αναδείξει τέτοιες κολοσσούς της παγκόσμιας επιστήμης και φιλοσοφίας. Τον Αρίσταφο, που πρώτος, 2000 χρόνια πριν από τον Κοπέρνικο, περιέγραψε το ηλιοκεντρικό του ηλιακού συστήματος σε μια εποχή που πιστεύαν ότι γίνει επίπεδη και το κέντρο του σύμπαντος. Ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος, που θεμελίωσε τα μαθηματικά σε αυτή εδώ την πατρίδα. Ο Επίκουρος, άλλος κολοσσός φιλοσοφίας, αυτός είναι ο πατέρας της συγκιστικής φιλοσοφίας, μιας φιλοσοφικής σχολής, από την οποία εκπορεύθηκαν και πάρα πολλές κοινωνικές αναταράξεις και ανατροπές στο διεθνές σκηνικό. Και ο Ευπαλίνος, που έκανε το όραμα πράξη, ένα όρευμα που αιώνεσε το βουνό, τρύπησε με μία σύρεγγα. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε GPS, ούτε όργανα, ούτε δορυφόροι και μπόρεσε από δύο πλευρές του βουνού για να φέρει νερό κάτω εδώ στην πεδιάδα και με μικρή απόκληση συναντήθηκαν. Ένα από τα θαύματα της αρχαιότητας, παρότι δεν είναι πολύ γνωστό. Το άλλο ερώτημα είναι γιατί στο Ανατολικό Αιγαίο. Εδώ είναι η θάλασσα του Ομήρου, του Οδυσσέα Ελίτη, των ηρώων της Επανάστασης και της Σαμιακής Επανάστασης. Και είναι και βέβαια και ο τόπος της Μακροζωίας, αυτός ο νομός και η Ικαρία. Αυτά ήθελα να πω και βέβαια σε μια εποχή γίνεται το συνέδριο που οι γείτονές μας μας απειλούν. Και βέβαια η Σάμος πρέπει να ξέρετε, για τους προσκεκλημένους μιλάω, ότι είναι η πλησιέστερη περιοχή της πατρίδος μας, 1200 τόσα μέτρα από την Τουρκία. Και βέβαια απειλούν οι Τούρκοι ότι θα έρθουν νύχτα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι και μέρα είναι πρόσδεκτη και κύριε Ταξίαρχε, θα τους υποδεχτείτε καταλλήλως όπως αρμόζει στους Έλληνες και στους ακρίτες εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ.